απίθανο, απίθανο αυτό του Πατσαρίδη, του Κώστα, τρομερό στιγμιότυπο. Μας χάρισε τη φάση του μάτς ο κύριος Πατσαρίδης, ήταν ένα τρελό χημικό. Σίγουρα το κρατάμε στα highlights. Τώρα η έναξη του πρώτου φιλανθρωπικού αγώνα στο δεύτερο όμιλο. Ο πρώτος αγώνας έγινε την Τετάρτη στον πρώτο όμιλο. Εδώ σήμερα ΑΕΚ Ατσαμπά με τις ριζιές κιτρινομαύρες φανέλες κόντρα Σαλπίδες Καρτερού. Ευτυχώς πολύ ζέστη, αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει, ένα βοριαδάκι πάει να δροσίσει λίγο τα πράγματα από τις εφιαλτικές μέρες που περάσαμε. Καύσωνα. Να το γκολ, το πρώτο γκολ για τις ελπίδες. ΑΕΚ Ατσαμπά ελπίδες λοιπόν, 0-1. Και ο σκοπός είναι άλλος. Ωραία προσπάθεια, καλό σουτ, πρώτο καλό σουτ για τις ελπίδες. Σιδερίδης μπροστά. Πρώτος τραυματισμός. Πρώτη απώλεια στο μάτς, ζητάει συγγνώμη με τους συμπαίκτες του, δεν μπορεί να συνεχίσει. Έφτασε Σιδερίδη, ο Μιχαλός με πλάτη το τέρμα, θα ήταν γκολάρα, μπάλα out. Φοβερό σουτ στο δοκάρι. Άλλη μια καλή στιγμή, δεύτερη καλή στο μάτς για την ΑΕΚ Ατσαμπά. Να σουτ. Μπορεί ο καθένας να στείλει την μπάλα για το εκτελέσει του κόρνερ. Πατζαρίδης. Κώστας, ένα υπέροχο γκολ, το καλύτερο στο μάτς. Τον κύριο Πατζαρίδη. Το 0-2. Κώστα κάνει αλλού τη χωρίστρα. 0-2 λοιπόν, ένα υπέροχο γκολ από τον Μπατζαρίδη τον Κώστα. Τώρα ένα έξω δεύτερο μέρους. 0-2 από το πρώτο ΑΕΚ Ατσαμπά ελπίδες. Εγκρέμισε το Μιχάλη κάτω. Αλλά τον ξανασήκωσε ο κύριος Αντριανάκης. Μιχάλης, τις μεγάλες μορφές Σιδερίδης, τις μεγάλες μορφές του ραστινικού ποδοσφαίρου για χρόνια, για πολλά χρόνια. Το κύριος εδώ, Πιλάτος. Άλλο ένα φανταζί πήγε να γίνει, δεν ολοκληρώθηκε, όπως δεν ολοκληρώθηκε και του Σιδερίδη του Μιχάλη στο πρώτο μέρος μια προσπάθεια. Μπάλα σίγουρα δεν ξαφνιέται. Είναι φανερό αυτό από τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, έστω και αν λειτουργούν σαν slow motion. Κάπως έτσι θυμίζει όταν το κεφάλι θέλει, αλλά τα πόδια δεν μπορούν. Περνάνε τα χρόνια. Γεμίζουμε και κιλά. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Κοντά στο γκολ και έγινε μείωση η ΑΕΚ Ατσαμπά. Μείωση η ΑΕΚ Ατσαμπά. Έγινε το 1-3 από τον Πιλάτο. Γιώργος Πιλάτος, 1-3. ΑΕΚ Ατσαμπά, λέμε ΑΕΚ Ατσαμπά.
ελπίδες. Δοκάρι, δεύτερο δοκάρι. Στο μάτς Ντάγκινης, ωραίο πλασέ, 1-4. Μπάμπης Ντάγκινης, 1-4 για τις ελπίδες, νομίζω απομακρύνεται πλέον κάθε ελπίδα για τις παλέμαχους της ΑΕΚ Ατσάμπα να πάρουν αυτό το ειστήριο. Εδώ ο σκόρερ, μέγιστη μορφή και του τοπικού ποδοσφαίρου και προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος. Ελάχιστη σημασία έχει το ποιος περνάει. Η ουσία είναι ότι όλοι είναι εδώ παρόντες και φέτος, παρόντες και φέτος, να τιμήσουν αυτό το παιδί, τον Κώστα τον Τάταρη, τους γονείς του. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό και ο κύριος Αδριανάκης φροντίζει. Να στείνεται το τουρνουά. Ωραίο γκολ και αυτό. 2-4. Μείωση ΑΕΚ Ατσάμπα. 2-4. Χωρίς τα φέρει το μέτρημα, να ξηγούμαστε. Δεν ξέρω τελικά τι θα κρατήσει ο άψογος ο κύριος Ρεφ. Ρεφ, δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου. Σουτ κατευθείαν πιλάτος ο Γιώρης. Το άλλο τέρμα του λέει, όχι το ίδιο. Στο άλλο τέρμα του λέει. Φοβερής απόκρουση του τερματοφύλακα. Βιάσαμε και φωτογραφίες, δεν ξέρω αν την πιάσαμε τη φάση, το σουτ. Τρομερό σουτ, ο εκπληκτικός τερματοφύλακας. Αποκρούει, κρατάει το 2-4. Ωραίος ο νεαρός, αυτός είναι από τους διακριθέντες με την τεράστια απόκρουση στο μάτς. Κύριος Ντάγκινης ευθεία στο σούτ. Φοβερό σούτ, το καλύτερο γκολ στο μάτς. Το απίθανο γκολ στο μάτς, δυνατό σουτ, δυνατό σουτ, τρομερό γκολ, τρομερό γκολ, 2-5, απίθανο γκολ, γκολάρα. Άλλη μια συμμετοχή, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, σπέραγος άνθρωπος, είναι το 2-6. Λήξη του μάτς, πέρασε η ομάδα των ελπίδων. Thank you.